Έγινε νωρίτερα και όπως το σχέδιασε που είπε και Ανδρέας ότι όντως ο Λευτέρης ο Γενάκης είναι τόσο συχνά στη Θεσσαλία που μάλλον πρέπει να αλλάξει το επιτόπιο Πατριαράκη σε αυγενείς, διότι πρέπει να το φωτογραφήσουμε την ειδικά με τον Θεσσαλό. Για μια Θεσσαλία η οποία πέρασε πολλά, για μια Θεσσαλία η οποία πραγματικά είναι έφερε όσο ποτέ άλλο στο παρελθόν, αλλά για μια Θεσσαλία που έχουμε υποχρέωση όλοι μας να την ξανακτήσουμε από την αρχή καλύτερα. Και για το κάνουμε αυτό πρέπει όντως όλοι να δουλέψουμε μαζί. Ο κόσμος που φτιάχνει σήμερα νωρίτερα τους βασικούς μηδόνες της κυβερνητικής πολιτικής που αφορούν στην επιχειρηματικότητα. Ο Λευτέρης θα πει πολύ περισσότερα γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της θεσσαλικής οικονομίας στηρίζεται στην αγροτική και κοινοτροφική παραγωγή. Το κομμάτι το οποίο θα ήθελα να σας μεταφέρω και πρέπει να δουλέψουμε μαζί είναι στο πώς την επόμενη μέρα, αφού λύσουμε τα βασικά, αφού μπορέσουμε να προχωρήσουμε από τις μειώσεις, να κάνουμε τις κρίσεις μας ακόμα πιο ελκυστικές, ακόμα πιο σύγχρονες, ακόμα πιο εξυπηρετές. Το πρόγραμμα των σχεδιών συνασπισμού των επιχειρήσεων τρέχει ήδη στα δύο προγράμματα που έχει σημαντική αποφευκτικότητα. Μένει όμως το πρώτο πρόγραμμα, το οποίο αφορά στις μικρές επιχειρήσεις που εκεί μπορούμε να δουλέψουμε περισσότερο και να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε ακόμα περισσότερες θεσσαλικές επιχειρήσεις. Πρέπει να δουλέψουμε μαζί στο κομμάτι των υποδομών. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι επιχειρηματικότητας την ώρα αυτή δεν έχει τις ταχύτητες που θα ήθελε. Γι' αυτό και έχετε πολύ τραφικό πρόγραμμα για ένα κομμάτι που θα δώσει, ένα πρόγραμμα που θα δώσει λόγω ταχύτητας στην Καμπή και στις περιαστικές περιοχές, εκεί που συνήθως βρίσκονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις οι βιομηχανικές. Άρα το μήνα που θα μας πει να δουλέψουμε μαζί. Και σε κάτι τελευταίο, το να δουλέψουμε μαζί σε δεξιότητες. Δεν αρκεί να ξαναφτιάξουμε τις επιχειρήσεις. Δεν αρκεί να φτιάξουμε υποδομές. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα στην επιχειρηματικότητα σε σχέση με την τεχνολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται και έρχεται με χώρα. Θα πρέπει να δούμε πως εμείς θα είμαστε έτοιμοι, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις μας να υποδεχτούν όποιες νέες τεχνολογίες με τη γνώση που αναλύουν.